Για 1,5 χρόνο προσπαθούσε η πυροσβεστική υπηρεσία να διενεργήσει ελέγχους και αυτοψίες παρουσίας τελεχών του ΟΣΕ σε όλες τις μεγάλες μήκους άνω του 1 χιλιόμετρου σύραγγες του σιδηροδρομικού δικτύου. Αν και τα στελέχη του ΟΣΕ γνώριζαν την επιτακτική ανάγκη χαρτογράφησης και οργάνωσης σχεδίου επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, δεν συνεργάζονταν εύκολα, λόγω φόρτου εργασίας. Τα αποτελέσματα της καταγραφής απογοητευτικά. Ακατάλληλες και οι 15 σιδηροδρομικές σύραγγες που ελέγχθηκαν κατά την αυτοψία της πυροσβεστικής. Σε 3 τούνελ σε Αγίους Αναργύρους, Αττικής και Κακιά Σκάλα, τα αρμόδια στελέχη του ΟΣΕ δεν προσήλθαν παρά τις προσκλήσεις, ώστε να πραγματοποιηθούν και εκεί αυτοψίες. Τι διαπιστώθηκε? Παντελής απουσία εξοπλισμού πυρόσβεσης, όπου υπάρχει είναι πλημελώς συντηρημένος και μη λειτουργικός. Απουσιάζουν θύρες διαφυγής πολιτών, αλλά και τρόπος πρόσβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων σε περίπτωση ανάγκης. Απουσιάζουν λεκάνες απορροής για το ενδεχόμενο ατυχήματος τρένου που μεταφέρει τοξικά ή επικίνδυνα χημικά και δεν υπάρχουν ή δεν λειτουργούν τα συστήματα εξαερισμού. Ακόμη και το πιο απλό ατύχημα είναι ικανό να μετατρέψει τα τούνελ σε δολοφονικούς θαλάμους αερίων χωρίς σημεία διαφυγής. Για την άθλια και άκρως επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί στις σύραγγες, είναι εδώ και μήνες ενήμεροι αρμόδιοι φορείς, ο ΟΣΕ, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων και το Υπουργείο Μεταφορών, που απλά δεν έκαναν τίποτα. Σε οποιαδήποτε άλλη ευνομούμενη χώρα, οι σύραγγες θα ήταν κλειστές, θα είχαν επιβληθεί εξοντωτικά πρόστιμα στην εταιρεία διαχείρισης και θα είχε παρέμβει εισαγγελέας. Σε ερώτημα του τούνελ γιατί κάτι τέτοιο δεν έχει ήδη συμβεί, η απάντηση υπευθύνων ήταν ότι έχουν δεμένα τα χέρια τους. Δεν μπορούν να κάνουν το παραμικρό όπως υποστηρίζουν, καθώς λείπει το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει με σαφήνεια τις προδιαγραφές ασφαλείας των σιδηροδρομικών τούνελ. Αντιθέτως, στις σύραγγες των αυτοκινητοδρόμων ορίζονται και διευθετούνται με ακρίβεια ανάλογα ζητήματα. Εργασίες που η εταιρεία διαχείρισης του οδικού δικτύου είναι υποχρεωμένη να έχει πραγματοποιήσει και προδιαγραφές ασφαλείας που απαρεγκλήτως πρέπει να τηρεί χωρίς καμία δικαιολογία. Το μόνο βέβαιο είναι πως για την απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση των σιδηροδρομικών τούνελ όλοι γνωρίζουν. Είναι ακόμη μια περίπτωση που η αμέλεια λαμβάνει αυταπόδεικτα τον χαρακτηρισμό εγκληματική.